Ήταν το πρώτο μας παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, και επειδή ήμασταν σε μια τρίμηνη προετοιμασία και παρόλο ότι φοβόμουν, ας πούμε, ότι ο ρυθμός μας, και όπως εξελίχθηκε δηλαδή και στο μάτς, ας πούμε, όσο περνούσε το μάτς, είχαμε χάσει και το ρυθμό μας στο δεύτερο, ειδικότερα ημίχρονο. Από εκεί και πέρα πήγαν όλα καλά. Μπορέσαμε, κρατήσαμε τουλάχιστον το σκορ. Και το κυριότερο είναι σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, ειδικότερα στην αμυντική μας συμπεριφορά, μπορώ να πω ότι πήραμε άριστα εκεί. Από εκεί και πέρα η ψυχολογία σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ανεβασμένη των παιδιών και αυτό φαίνεται, ας πούμε, και από τις καθημερινές προπονήσεις που κάνουμε. Περιμένουμε με πολλή αγωνία το παιχνίδι του Σαββάτου, που αν ευτυχήσουμε, ας πούμε, και μπορέσουμε και το κερδίσουμε, από εκεί και πέρα θα είναι ένα ιδανικό ξεκίνημα για μας. Επειδή ξέρω και την ομάδα της Λιβαδιάς λίγο πολύ, η Λιβαδιά συγκεκριμένα ακολουθεί μάλλον έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δηλαδή στα εκτός έδρας παιχνίδια, επειδή βασίζεται, ας πούμε, στην κόντρα επίδεση περισσότερο, σίγουρα θα μας δώσει γήπεδο. Είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι δώσαμε στην Κέρκυρα. Το σίγουρο είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολυπρόσωπη άμυνα, θέλει υπομονή. Και από εκεί και πέρα, αν ευτυχήσουμε να περάσουμε ένα γρήγορο γκολ, θα είναι το ιδανικότερο για μας. Ο κόσμος έχει πια εμπεδώσει ότι αυτή η ομάδα έρχεται, παρακολουθεί καλό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αυτό ίσα ίσα μας χαροποιεί εμάς. Μακάρι να έχει να γεμίσει το γήπεδο και από εκεί και πέρα να είστε σίγουροι ότι τον κόσμο θα τον ικανοποιήσουμε από την προσπάθεια που θα κάνουν τα παιδιά και λίγο πολύ και από την εμφάνιση την οποία θα κάνουν. Το παιχνίδι μέσα στην Κέρκυρα μας έδωσε ψυχολογία. Εμείς ετοιμαζόμαστε όλη τη βδομάδα όπως πρέπει για να είμαστε αντάξει του παιχνιδιού που είναι το Σαββάτο. Πιστεύω θα δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Παίζουμε στην έδρα μας, το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν μέσα στην έδρα μας με τους φιλάθλους μας. Πιστεύω να τους ευχαριστήσουμε με το ποδόσφαιρο που θα παίξουμε και να πάρουμε και την νίκη. Εμείς δεν κοιτάμε το Λιβαδιακό, κοιτάμε την ομάδα μας. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία και ελπίζω σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι σε κάθε αγώνα εντός έδρας να γεμίζει το γήπεδο. Είναι σημαντικό ο κόσμος να είναι στο πλευρό μας και να μας υποστηρίζει στα εντός έδρας παιχνίδια. Εντάξει, εκτός έδρας είναι λίγο δύσκολο να έρθουν. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί και θα έρθει να μας βοηθήσει το Σαββάτο.